Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, το όνομα μου είναι Ακάς και κάνουμε στο κανάλι μου αναλύσεις αριθμολογίας, αστρολογίας, ρούνων, ανάλυση ταρό κτλ. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι ιδιαίτερο. Θα κάνουμε μία ανάλυση για την τοξικότητα, για τις σχέσεις δηλητήριου, ανάλογα με το ζώδιο, δηλαδή. Ανάλογα με το ζώδιο σας, τον οροσκόπο σας και το μεσουράνμα αν γνωρίζετε. Αν δεν τα γνωρίζετε αυτά τα στοιχεία μπορείτε να μπείτε σε ένα site, οποιοδήποτε site το οποίο, για να πάρετε αυτή την πληροφορία, βάλετε τα στοιχεία σας και θα σας βγάλει που βρίσκονται αυτά. Εντάξει, ζώδιο θα σας βγάλει οπωσδήποτε, θα σας βγάλει και το μεσουράνμα, θα σας βγάλει και τον οροσκόπο για να δείτε που βρίσκονται και να κάνουμε αυτή την ανάλυση να δούμε τι ελκύουμε εμείς. Τι είδους τοξικών ανθρώπων ελκύουμε βάση με το ζώδιό μας, τον οροσκόπο μας και το μεσουράνι. Ναι, παίζουν ρόλο και αυτά τα τρία. Και ο λόγος είναι ότι στη διαδρομή μας που προχωράμε στη ζωή μας θα συναντήσουμε ανθρώπους, είτε συνεργάτες, είτε σχέσεις, είτε ερωτικά, είτε ερωτικά τρίγωνα ή οτιδήποτε, όπου όμως εκεί βγαίνει και το δικό μας δηλητήριο, γιατί και εμείς όπως και να το κάνουμε, καλά τα λέμε για τους άλλους, αλλά και εμείς δεν πάμε πίσω, έτσι. Βγάζουμε και εμείς νύχια, βγάζουμε και εμείς δηλητήριο, λέμε και εμείς καμιά φορά πράγματα. Λοιπόν, οπότε θα δούμε ποιο είναι αυτό όμως κυρίως το οποίο ελκύουμε εμείς. Ελάτε λοιπόν εδώ να τα δούμε. Να ευχαριστήσω εδώ τους συνδρομητές που με στηρίζουν και αν είσαι καινούριος, έλα στην παρέα μας να τη μεγαλώσουμε. Να γίνουμε μια δυνατή παρέα, μια μεγάλη παρέα, να κάνουμε πολύ όμορφες αναλύσεις όπως αυτή εδώ πέρα. Διότι ναι, η αστρολογία μπορεί να μας δώσει πάρα πολλές απαντήσεις για κάποια περίεργα και παράξενα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας και λέμε πολλές φορές, μα καλά, μαγνήτη έχω και προκαλώ αυτές τα γεγονότα και τις καταστάσεις ή αυτούς τους ανθρώπους και έρχονται συνέχεια σε μένα. Λοιπόν, ναι, όντως υπάρχει μαγνήτης. Ναι, υπάρχει μαγνητισμός. Και θα ξεκινήσουμε, ναι, να κάνω το εξής όμως πρώτα. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα deck και θα δείτε πώς θα γίνει. Μισό λεπτό τώρα. Και να κόψω. Ξανά. Ωραία. Και να αρχίσω τώρα να λέμε το εξής. Να το λοιπόν. Το δηλητήριο, έτσι. Τρία ξυφών. Η πληγωμένη καρδιά, τα πληγωμένα συναισθήματα, το δηλητήριο το οποίο έχει μπει μέσα στην καρδιά μας και μας έχει πληγώσει. Μας έχει αλλάξει τα φώτα. Εντάξει. Και εδώ δείχνει την πληγωμένη καρδιά, δείχνει επίσης το τρίγωνο, το ερωτικό τρίγωνο, τα ερωτικά τρίγωνα, τα οποία ναι μεν μπορεί να ξεκινάμε με πολύ πάθος και αγάπη, όμως καταλήγουν πολλές φορές, δεν λέω πάντα, πολλές φορές με έναν δραματικό τρόπο. Το ένα μήνυμα είναι αυτό. Το δεύτερο μήνυμα που έχει να μας πούνε, τα ταρό, είναι ο άσος ξυφών. Πρέπει λοιπόν η δικαιοσύνη, η αξία μας, ναι, εδώ έχει να κάνει με την αξία μας. Πολλές φορές μας κριτικάρουν άσχημα, αμφισβητούν οι άλλοι την αξία μας. Παρ' όλα αυτά όμως είναι το ξύφος της θεϊκής επίκλησης, όπου πρέπει να πιστεύουμε στην πνευματικότητά μας, στις ικανότητές μας, στη δύναμή μας, στην προστασία μας, αλλά επίσης να προστατεύουμε και τη δικαιοσύνη και να λέμε να προστατεύουμε και να προστατεύουμε τον εαυτό μας, λέγοντας πράγματα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ευαίσθητοι, πολύ ευαίσθητοι και άξιο άνθρωποι, οι οποίοι καμιά φορά χάνουν τη μιλιά τους όταν έρθει η στιγμή να υποθούν πράγματα. Εδώ λέει μην τη χάνεις, μην το χάνεις αυτό εδώ πέρα. Συνέχισε δηλαδή με δύναμη. Και το άλλο είναι βεβαίως είναι και το 7. Λοιπόν, το 7 μπαστούνι έχει να κάνει με το υπερασπίζομαι το δίκαιο μου. Πολεμάω εναντίον ακόμα και όλων. Ή πολλές φορές νιώθω ότι όλη η κοινωνία είναι εναντίον μου. Ή να νιώθετε εσείς ως ψυχές ότι παρόλο που νιώθετε μέσα σας δύναμη, τη φωτιά, την εσωτερική, την αισιοδοξία σας, τη χαρά για τη ζωή, έρχονται οι άλλοι να σας την τραστραπατσάρουν, να σας την πάρουν, έτσι. Και εσείς πολεμάτε. Και λέτε, πολεμάω για την ευτυχία μου, πολεμάω για την προστασία μου. Κοιτάξτε την κλεισμένη πόρτα και το σπίτι από πίσω. Αυτός εδώ, που σημαίνει εσείς, είναι ένας συμβολισμός που σημαίνει προστατεύετε την ψυχή σας, προστατεύετε τον εαυτό σας. Και το 7 σημαίνει επίσης, και το 7 σημαίνει και κάποιο χάρισμα, κάποια ικανότητα, κάποια ψυχική ικανότητα που σας δίνει πολύ μεγάλη διέστηση και δύναμη. Και μία ψυχή η οποία εσέας μέσα καίει η φλόγα σας. Αυτά λοιπόν εδώ πέρα είναι τα τρία. Απλά να το δείτε για λίγα, έτσι, για πολύ λίγα δευτερόλεπτα σαν μηνύματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και μιλάνε για την τοξικότητα των ανθρώπων. Και θα πάμε τώρα αναζώδιο.
να δούμε, θα ξεκινήσω από την αρχή, να δούμε τι ελκύεται και βέβαια θα τραβήξω και κάποιες καρτούλες, να δούμε ένα γενικό μήνυμα για το τι... Άγχος, λοιπόν, για το πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάποια πραγματάκια. Για το πώς μπορούν να μας συμβουλέψουν, συγγνώμη τα ταρό, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες και τις δικές μας, γιατί και εμείς, okay, δεν είμαστε και οι άγγελοι που λένε καμιά φορά, έχουμε και εμείς κάνει τα πραγματάκια μας, και από την άλλη, να δούμε όμως κυρίως τους ανθρώπους που ελκύουμε εμείς. Ξανακόβω τώρα και θα ξεκινάω, θα παίρνω από εδώ, να κάνω λίγο χώρο, θα παίρνω από εδώ, από πάνω, για να αρχίσουμε να κάνουμε την ανάλυση. Ξεκινάμε λοιπόν με τους κρύους. Ας τα βγάλω από εδώ για να έχουμε χώρο. Λοιπόν, ωραία. Οι κρύοι. Να σας το φέρω κοντά να το διαβάσετε. Μπορεί να γίνει δεσποτικός, οξύθυμος, βίαιος, αδιάλακτος, υπερόπτης, εγώ πρώτος μόνο, τραχής, αποκτά εύκολα εχθρούς, ελκύει τη ζήλια. Είτε είστε άντρας, είτε είστε γυναίκα, ελκύεται, αποκτάτε πολύ εύκολα εχθρούς και ελκύεται τη ζήλια. Βέβαια, εσείς πρέπει να προσέξετε τα υπόλοιπα, να είστε οξύθυμοι ή βίαιοι γενικότερα. Βίαιοι δεν σημαίνει όχι μόνο σωματικά, αλλά και λεκτικά. Λοιπόν, για να δούμε για τους κρύους. Στο συναισθηματικό επίπεδο, χρειάζεται να αποκτήσετε μία σταθερότητα και φροντίδα. Βεβαίως, σας δίνει πολύ μεγάλη χαρά το οικονομικό κομμάτι, να ασχολείστε με το οικονομικό κομμάτι. Εδώ έχει βγει και μία βασίλισσα, αφορά γυναίκες. Τώρα, αν είσαι άντρας, μπορεί να αφορά γυναίκες. Αν είσαι άντρας κρυός δηλαδή, έτσι, μπορεί να αφορά γυναίκες οι οποίες ανήκουν σε κάποιο ζώδιο της γης, σε απασχολούν τα οικονομικά, επειδή όμως μπορεί να γίνεις και πολύ έτσι playboy, ας το πούμε, να αναζητάς μια γυναίκα με λεφτά, με οικονομική επιφάνεια ή να δουλεύει, να έχει καλή δουλειά κτλ. Μπορεί να είναι και αυτό το αρνητικό του. Αυτό όμως που χρειάζεται να προσέξετε είναι η σταθερότητα και η φροντίδα. Το αφήνω εδώ πέρα. Στο συναισθηματικό κομμάτι, ας το πούμε, είναι... Εδώ προσέχουμε, έχουν βγει πάλι σπαθιά, είναι το 9 ξυφών. Το προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί εδώ δείχνει ότι υπάρχει και ένα είδος στεναχώριας, θλίψης, νέοι άνθρωποι που θέλουν να σας δουν στεναχωρημένους. Το προσέχετε αυτό. Και ένα γενικό είναι να μαλακώσετε είναι εδώ. Προσέξτε και τους ηχθείς. Οι ηχθείς μπορεί να είναι περίεργοι, δηλαδή οι ηχθείς μπορεί να σας δείξουν ένα πρόσωπο καλοσυνάτο, αυτά, ή λίγο πιο ψύχρο ή απόμακρο, αλλά από πίσω όμως με διπλωματία να σας βάζουν παγίδες και εμπόδια. Το άλλο μήνυμα όμως είναι, εδώ σημαίνει διέστηση και μαλακώνω απέναντι στις προκλήσεις, απέναντι στις δυσκολίες, μαλακώνω την ψυχή μου και την καρδιά μου. Εντάξει, αυτά όσον αφορά τώρα για τους κρύους. Είναι ένα είδος, τι χρειάζεται κιόλας και να κάνουμε. Τα αφήνουμε στην άκρη. Ωραία, τα αφήνω εδώ. Πηγαίνουμε στους Ταύρους. Τι κάνουν οι Ταύροι? Είναι καλοπερασάκηδες. Έχουν απίστευτο πείσμα μέχρι αηδίας. Μπορεί να γίνουν δογματικοί, άπλιστοι. Δεν αλλάζουν με τίποτα πραγματικά. Αργοκίνητοι. Μπορεί να γίνουν τύρανοι. Ο Χίτλερ ήταν ζώδιο Ταύρος. Κτητικοί. Ελκύει ανθρώπους που μπλέκονται στη ζωή τους και στα οικογενειακά. Παρεμβάσεις από τρίτους και απώλειες, και όταν λέμε απώλειες εννοούμε στα οικονομικά κυρίως. Αυτό είναι εδώ πέρα το οποίο πρέπει να προσέξουν οι Ταύροι. Πάμε στο επαγγελματικό κομμάτι, το οποίο είναι άσος κούπα. Είναι τα νέα ξεκινήματα που θέλετε να κάνετε εσείς. Εδώ η συμβουλή είναι ότι να βρείτε αυτό το οποίο αγαπάτε, να ανοίξετε την καρδιά σας αυτό το οποίο αγαπάτε και να κάνετε το ξεκίνημα. Μπορεί να είστε σε μια δουλειά η οποία δεν σας δίνει τίποτα. Μπορεί να είστε σε μια σχέση η οποία είστε πολύ... δεν υπάρχει αγάπη, ας το πούμε. Και επειδή θέλετε σταθερότητα, κάπου όλο αυτό σας δημιουργεί όλο αυτό το πράγμα. Ο άσος κούπα όμως είναι καλό, είναι προστατευτικό, αλλά χρειάζεται να δείτε τι καινούριο χρειάζεται να ξεκινήσετε, κυρίως τα επαγγελματικά. Στο συναισθηματικό κομμάτι είναι το 7 κούπα. Έχετε βεβαίως, είστε ένα πνευματικό ζώδιο, όλα είναι πνευματικά ζώδια, αλλά ο Ταύρος έχει το σύμβολο, να σας το δείξω. Αυτό το σύμβολο εδώ πέρα είναι το τρίτο μάτι που λένε. Εντάξει, είναι η επικοινωνία που μπορεί να κάνει με άλλες διαστάσεις. Και εδώ δείχνει υλοποίησης τα όνειρα. Έχεις όνειρα όσον αφορά στις σχέσεις. Μπορείς να θεραπεύσεις θέματα σχέσεων, μπορείς να θεραπεύσεις θέματα επικοινωνίας. Γιατί εδώ σου μιλάει για το 7, είναι και το πνευματικό, είναι και το θεραπευτικό κομμάτι, είναι αυτά τα οποία πρέπει να δεις. Υπάρχουν αρκετές δυνατότητες. Βέβαια, εδώ σημαίνει και προδοσία. Εδώ σημαίνει και
όχι πνευματικό κομμάτι, εδώ σημαίνει επίσης και προδίδεσαι και στο πνευματικό κομμάτι. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το παίζουν χριστιανοί, να το πω έτσι, καλοί άνθρωποι, και σε αδειάζουν. Και ένα γενικό είναι η θλίψη. Πέντε κουπά, έχουν βγει πολλοί κουπά εδώ, είναι το συναισθηματικό κομμάτι, είναι η θλίψη. Οι άνθρωποι δηλαδή, σε γενικό κανόνα, αυτοί οι οποίοι έρχονται, σε απογοητεύουν και σου προκαλούν και αρκετή θλίψη. Βέβαια, πάντα υπάρχουν ναι μεν τρία κύπελα τα οποία είναι πεσμένα, αλλά υπάρχουν και δύο κύπελα τα οποία είναι εκεί ψηλά στον ουρανό, τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν, να σας βοηθήσουν. Αυτά λοιπόν για τον Ταύρο. Συνεχίζουμε στο επόμενο ζώδιο, είναι η Δίδυμη. Η Δίδυμη λοιπόν είναι ανήσυχη, μπορεί να γίνουν ραδιούργοι, ελαφρόμυαλοι, αχάριστοι, έχουν έλλειψη ολοκλήρωσης έργου, πολυλογάδες, ελκύουν εχθρούς στα επαγγελματικά, μπλέκονται συνήθως γυναίκες στα εσωτερικά θέματα, προδοσίες και απώλειες, ατυχήματα αλλά και προστασία. Ατυχήματα, κάθε είδους ατύχημα. Λοιπόν, προσέχουμε, είπαμε προσέχουμε, εντάξει. Εδώ τώρα είναι τι ελκύουμε εμείς ως ζώδιο, ας το πούμε έτσι, δίδυμη, και τι έρχεται και απ' έξω για να μας δημιουργήσει, ας πούμε, πρόβλημα. Προσέχουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα επαγγελματικά. Στα επαγγελματικά είναι η αυτοκράτηρα. Χρειάζεται ένα νέο σχέδιο, χρειάζεται νέα πράγματα. Μπορεί να υπάρχει και μια γυναίκα πολύ ισχυρή στη ζωή σας, η οποία σας επηρεάζει, κυρίως με θετικό τρόπο, αλλά τι είπαμε προηγουμένως, μπορεί να υπάρχουν και κυρίως γυναίκες οι οποίες μπλέκονται πολύ δυνατές, έχουν πολύ δύναμη, πολύ αυτοπεποίθηση που μπλέκονται στα πόδια σας και σας αλλάζουν πραγματικά τα φώτα. Οπότε θέλει προσοχή. Αν έχετε μια τέτοια γυναίκα, θέλει έναν ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο εσείς θα πρέπει να την χειριστείτε. Συνήθως αυτή η γυναίκα είναι σαν να ελέγχει τη μοίρα σας, το πεπρωμένο σας, και φυσικά εσάς κάποια στιγμή σας κάνει και έξαλλους, έξαλλες, έτσι, και ραδιουργείτε για να μπορέσετε να την αντιμετωπίσετε. Είδατε πώς βγαίνουν, έτσι βγαίνουν. Στη συνέχεια, εδώ ήταν στα αισθηματικά, εδώ είναι στα επαγγελματικά. Δουλειά, δουλειά, θέλετε δουλειά, θέλετε οικονομικά, σας αρέσει η οικονομική άνεση, καλά κάνετε. Συνήθως εσείς έχετε, σαν συμβουλή γενικότερα το ταρό, είναι ότι δουλεύετε καλύτερα μόνοι σας. Δεν σας πειράζει να δουλεύετε πολύ, αλλά καλύτερα μόνοι σας. Δεν μπορείτε να έχετε μία τέτοια προϊσταμένη από πάνω. Δεν μπορεί να έχετε ένα αφεντικό, δεσποτικό, συγγνώμη, το οποίο σας λέει κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τα άλλο κτλ. Και να σας εξουσιάζει και να σας λέει και να σας κάνει και να σας βάζει παγίδες και εμπόδια και να σας δυσκολεύει και το ένα και το άλλο. Και ένα γενικό είναι ο πύργος, βεβαίως, θέλει προσοχή, διότι θέλουν να σας καταστρέψουν. Θέλουν να σας γκρεμίσουν. Είτε έχει να κάνει στο αισθηματικό κομμάτι, είτε έχει να κάνει συναισθηματικά, σε θέματα σχέσεων, σε θέματα γάμου. Θέλουν να σας γκρεμίσουν. Οπότε, φίλες και φίλοι μου, δείτε το, είναι αυτό το οποίο ελκύουμε, είπαμε και σε ζώδιο, αλλά και οροσκόπο και με σουράνημα, διότι πώς τώρα το αντιμετωπίζουμε. Χρειάζεται μια προσοχή, χρειάζεται να πάμε σε άλλα πράγματα, να σκεφτούμε πιο όρημα, πιο συγκροτημένα, πώς θα μπορέσετε να ξεπεράσετε αυτές τις δυσκολίες, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν για τους διδύμους. Ισχυρές ενέργειες, μπορούμε να πούμε. Στη συνέχεια πάμε στο ζώδιο καρκίνους. Τι ελκύουν οι καρκίνοι γενικότερα και οι ίδιοι όμως. Λοιπόν, εδώ πάμε. Μελαγχολικοί, εύθυκτοι, πληγώνονται εύκολα, γίνονται όμως χειριστικοί με το δικό τους τρόπο, επιφυλακτικοί πολύ, ατομιστές, πάρα πολλοί ατομιστές, αυτοεκτήρονται, «Ω, δεν έχω, θα άλλο εκείνο, έτσι». Ελκύει μηχανογραφίες, έχει μυστικούς εχθρούς, τον ανατρέπουν, τον καρκίνο, το συκοφαντούν και κυρίως ελκύει γυναίκες που στην αρχή βοηθάνε και μετά ανατρέπουν τα πάντα και ελκύει τη λεκτική βία. Όταν λέμε λεκτική βία, εννοούμε σε όλα τα επίπεδα. Είτε σε θέματα σχέσεων, είτε σε θέματα γάμου, είτε και στα επαγγελματικά. Ελκύουν ανθρώπους οι οποίοι θα του την πούνε πολύ άσχημα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα στο συναισθηματικό κομμάτι, είναι ο ακόλουθος ξυφών, νάτος. Ήρθε εδώ, κρατάει το σπαθί του, είναι έτοιμος να επιτεθεί. Ο ακόλουθος ξυφών δεν είναι και από τις πολύ καλές γενικότερα κάρτες, είναι ιδιαίτερες κάρτες, βέβαια μπορεί κάποιος να πει «Μα, χρησιμοποιεί την αλήθεια» κτλ. Επειδή εδώ βλέπουμε και λίγο τις αρνητικές ενέργειες, αυτός εδώ πέρα ελκύει λοιπόν άντρες ή γυναίκες και νεαρής κυρίως ηλικίας, όπου
σας συκοφαντούν ή είναι εκεί να σας εμποδίσουν στο συναισθηματικό κομμάτι. Θέλει προσοχή, κυρίως νεαρά άτομα, και άντρες και γυναίκες. Λοιπόν, και κυρίως εδώ είναι και ζώδια του αέρα. Εδώ. Να τη άλλη κάρτα στα επαγγελματικά. Μόλις βρουν τον τρόπο, θα σας τσαλαπατήσουν. Μόλις βρούνε άνοιγμα, θα σας κάνουν την καρδιά περιβόλη που λέμε. Θα σας τρυπήσουν. Ναι, θα σας τρυπήσουν. Γιατί τώρα το γίνεται αυτό? Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία. Πάντως εδώ βλέπουμε τι ελκύει ενεργειακά το κάθε ζώδιο. Σε επίπεδο, είπαμε, οροσκόπιο και ζωδίων και μεσουρανήματος. Γιατί παίζουν ρόλο αυτά τα τρία. Γι' αυτό βάζουμε και τρεις καρτούλες εδώ. Το ελκύεται και, αν θέλετε, ένας τρόπος για να μπορέσει κάποιος να αντιμετωπίσει είναι αλλαγή συμπεριφοράς, ωριμότητα, σοβαρότητα, και επίσης, αν θέλει κάποιος, μπορεί να αρχίσει να ασχολείται πολύ σοβαρά με θέματα συμβουλευτικής, με coaching, δηλαδή να ασχολείται, δηλαδή να πάρει κάποια μαθήματα για να ενδυναμώσει τον εαυτό του. Θέματα ενδυνάμωσης, αν θέλετε. Πώς ενδυναμώνουμε, να ενδυναμώσει τον εαυτό μας, και να το εδώ ο διάβολος. Εδώ προσέξτε τώρα τι υπάρχει. Υπάρχει το alter ego που λένε εδώ, ο πόλος που είναι ο εγώκερος, εδώ είναι ζώδιο εγώκερος, εντάξει, και είναι ο διάβολος. Και δεν είναι τυχαίο, διότι ο καρκίνος απέναντι, ο πόλος του είναι ο εγώκερος. Στο θετικό είναι, ο εγώκερος εκφράζεται μέσα από τον καρκίνο, ο καρκίνος μέσα από τον εγώκερο. Συνήθως τέτοιες συναντήσεις σε ανθρώπους είναι καρακαρνικές, αλλά όμως εδώ μπορεί να πάρουν και εμπόδια. Εδώ είναι, βρήκα το διάβολο μου, βρήκα, Παναγιά μου, πώς θα ξεφύγω και τι θα κάνω, και σε θέματα σχέσεων και σε θέματα επαγγελματικής φύσεως. Λοιπόν, θέλει προσοχή, και κυρίως εδώ θέλει προσοχή στους εγώκερους. Οι καρκίνοι, είτε άντρες είτε γυναίκες, προσοχή στους εγώκερους, διότι οι εγώκεροι μπορεί να γίνουν, να σας το πω έτσι, κατά κάποιο τρόπο οι άνθρωποι που θα σας ταλαιπωρήσουν. Αντέχετε μεν, γιατί έχετε το καβούκι, αλλά μία σύγκρουση καρκίνου εγώκερου, δεν υπάρχει νικητής. Υπάρχουν μόνο δύο ιτημένοι. Γι' αυτό χρειάζεται εδώ ένας άλλος τρόπος προσέγγισης με μεγαλύτερη ευαισθησία. Λοιπόν, προσέχουμε εδώ, γιατί εδώ είναι γενικότερα τα εμπόδια, εντάξει. Λοιπόν, ωραία, να προχωρήσουμε. Λέοντες. Οι λέοντες τι ελκύουν και τι οι ίδιοι είναι σαν καμιά φορά. Μπορεί να γίνει αειδιαστικός, ναι. Υπήρχαν και διάφοροι μουσικοί, δηλαδή άνθρωποι της μουσικής, πολύ μεγάλα ονόματα, τα οποία όμως στη ζωή τους και έχουν γράψει και ιστορία, οι οποίοι όμως ήταν πραγματικά αειδιαστικοί σαν ζωή δηλαδή. Δεσποτικοί, σκλήροι, πομπόδεις, πολύ φαντασία, φαντασμένοι ότι κάτι είναι, πολύ αυταρχικοί, επιζητά το στάτους, ελκύει διαμάχες με φίλους, μυστικούς εχθρούς, κυρίως γυναίκες, αντιζηλία και αντιπάθεια. Μπορεί να γίνετε πολύ αντιπαθείς εσείς οι λέοντες. Γιατί μπορεί να βγείτε με αυτό, με αγώ και εκείνο και τ' άλλο και δεν μασάω και δεν κάνω και... Και αυτό δεν αρέσει. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία προσέχουμε, διότι η δράση μας έχει και μια αντίδραση. Ναι, εννοείται δεν θα μας αγαπήσουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά... Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Στο συναισθηματικό κομμάτι, υπό της φωτιά, μπαστούνι, λοιπόν, έρχεται με φόρα εναντίον σας. Προσοχή. Προσοχή σε ανθρώπους, οι οποίοι έχουν κάποιο αξίωμα, έχουν κάποιο στάτους και αυτοί, ανοίγουν και αυτοί σε κάποια ζώδια του δικού σας τριγωνισμού, δηλαδή ζώδια φωτιάς, τοξότες και ταξικοί λέοντες βέβαια, αλλά και κρύοι, οι οποίοι έρχονται και σας ορμάνε. Εντάξει, σου λένε ποιος είσαι εσύ. Λοιπόν, προσοχή. Εδώ επίσης έχει να κάνει και άντρες και γυναίκες. Πολλές φορές δεν γνωρίζετε ποιο είναι το κίνητρό τους. Απλά αυτό που βλέπετε είναι η ορμή τους και φυσικά θέλουν να σας ρίξουν. Γι' αυτό εδώ θέλει προσοχή. Στο συναισθηματικό κομμάτι έχει βγει μια άλλη βασίλισσα, η οποία είναι και αυτή της φωτιάς, πονηρή, πολύ δυνατή γυναίκα, αισιόδοξη, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις δολοπλοκίες και ό,τι μαύρο έχει η ψυχή της εναντίον σας. Θα το χρησιμοποιήσει. Και είπαμε προσοχή σε γυναίκες, διότι εσείς ελκύετε και ένα είδος περίεργης μαγείας, ας το πούμε, η οποία, να σας πω, υπάρχουν διάφορα επίπεδα στη μαγεία, έτσι. Υπάρχει από το πιο απλό, ας το πούμε, μέχρι το πιο ανώτερο, το καταστροφικό, ξέρω ότι, έτσι, να πάθει κάτι πολύ κακό κτλ.
Εσείς ελκύετε μία γυναίκα η οποία στη ζωή σας γενικά, είτε είστε γυναίκα είτε είστε άντρας, ναι, το ελκύετε, η οποία θα πάει, θα ξεκινήσει από το πρώτο μαλακό επίπεδο και όσο την εκνευρίζετε τόσο θα προχωράει και θα ανεβαίνει. Εντάξει, αυτό σας λέω, δεν λέω κάτι άλλο για να μην το κάνουμε πιο πολύπλοκο, χρειάζεται όμως προσοχή. Εντάξει. Και είπαμε πώς τους αντιμετωπίζουμε. Θέλει μία πιο διαλλακτική κατάσταση. Λοιπόν, αυτά τα βλέπουμε σαν σημάδια, ας το πούμε, προειδοποίησης, φιλικής κουβέντας, αν θέλετε. Τα προσέχετε, να σας πω κάτι, τα προσέχετε, τα αναλύετε, τα βλέπετε και ανάλογα, γιατί εδώ ξέρετε πως λύνεται πολύ εύκολα. Αν πείτε 3 φορές το Πατέρ ημών, λύνονται. Ή αν πάτε στην εκκλησία, ξέρω εγώ τι άλλα πάτε στην εκκλησία, όχι, πάτε με μια έτσι κατάνοιξη, ας το πούμε, λύνονται όλα. Πραγματικά λύνονται όλα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να φοβάστε. Και στο επόμενο είναι στο κομμάτι το γενικό, το οποίο είναι η σελήνη. Ναι, θλίψη, πάλι γυναίκα εδώ, μυστήρια. Εδώ έχετε εχθρούς, γυναίκες στις οποίες μπορεί να μην καταλάβετε ότι είναι και εχθροί σας. Είναι το μυστήριο, έτσι. Είναι η γυναίκα μυστήριο η οποία ξέρει να κρύβεται πολύ καλά. Αυτή εδώ δεν κρύβεται. Αυτή εδώ θα φανερωθεί. Αυτή μπορεί να το πει κιόλας, έτσι. Μπορεί να νευριάσει και να το πει, θα σου κάνω κακό. Εδώ δεν κρύβεται. Εδώ κρύβεται. Εδώ είναι μια γυναίκα μυστήριο, εντάξει. Κυρίως γυναίκα η οποία μπορεί να ανήκει σε ζώδια του νερού, αλλά είναι όμως με μυστήριο, αντιζηλία, αντιπάθεια. Όταν λέμε για αντιζηλία και τα λοιπά, μπορεί να είναι και σε μια σχέση, έτσι. Μπορεί να ζηλεύει τις σχέσεις σας. Οπότε, προσέχουμε. Τα προσέχουμε αυτά. Εσείς ξέρετε, έχετε κι εσείς να αναπτύξετε τη δική σας διέστηση και τηλεπάθεια, τι σας λέει το ένστικτο και προσέχουμε. Πηγαίνουμε στο επόμενο. Ζώδιο Παρθένος. Λοιπόν, επικριτικός, μιλάμε για άντρες γυναίκες, έτσι, ζώδιο οροσκόπος ή μεσουράνημα, μικροπρεπής, μελαγχολικός, έχει ανησυχία, φοβάται την αρρώστια πολύ, σπαστική σημασία στη λεπτομέρεια, πολύ σχολαστικός, τσιγκούνης, δύσπιστος στα πάντα. Μπορεί να συναντήσει μόνιμο μίσος εξαιτίας ερωτικών υποθέσεων και πιθανότητα αλλαγής δυναμικής φύλων. Δηλαδή εκεί που είστε κολλητοί, κολλητές με κάποιους, κάποιες ξαφνικά τσουπ, κάτι αλλάζει, κάτι γίνεται και πολλές φορές και για μια αφορμή η οποία δεν είναι και τόσο σημαντική, μπορεί να είναι και κάτι πολύ απλό, αλλά γίνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο συναισθηματικό κομμάτι. Ναι, υπότες ξυφών. Έρχεται με φόρα. Έρχεται με φόρα να σας καταστρέψει. Έρχεται με φόρα να σας βρίσει. Έρχεται με φόρα να σας κάνει κριτική. Έρχεται με φόρα να πει πολύ άσχημα λόγια να σας πληγώσει. Βέβαια, εδώ είναι και ένα μικρό καθρέφτισμα του τι κάνετε κι εσείς καμιά φορά. Δηλαδή, σας πιάσει το διαόλι σας που λένε. Δεν μασάτε. Θα τα πείτε κι εσείς. Έτσι. Δηλαδή, θα γίνετε πολύ περίεργοι. Αλλά, okay, εδώ βλέπουμε γενικό. Θέλει προσοχή. Ναι, γιατί εδώ είναι τα λόγια, τα δύσκολα κτλ. Στη συνέχεια, στο συναισθηματικό κομμάτι, ένας αυτοκράτορας. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα λοιπόν ο κύριος είναι πολύ σίγουρος, είναι πολύ δυνατός, ξέρει τι θέλει, ξέρει τι κάνει, αλλά θα κάνει αυτό που θέλει ο ίδιος. Βρε δε μπα να χτυπιέστε εσείς, θα κάνει αυτό που θέλει ο ίδιος. Εδώ κρύβεται ένας κρυός βεβαίως. Δείτε αν ελκύεται κρυούς γενικότερα σαν ζώδιο. Αυτός έχει δύναμη, έχει πνευματικότητα, ξέρει τι του γίνεται. Αλλά είναι και περίεργος. Πώς γίνεται περίεργος? Δεν θα του αλλάξετε τη γνώμη με τίποτα. Βρε δεν πάει να χτυπιέστε, βρε δεν πάει να το συζητάτε, βρε δεν πάει να το αναλύετε, δεν θα του... Εδώ συναντάτε τείχο, εδώ είναι ένας τείχος. Στο συναισθηματικό κομμάτι, οπότε το προσέχουμε, εντάξει. Βέβαια από την άλλη, έχει και ένα θετικό εδώ, έτσι όπως το διαισθάνομαι, είναι ότι σας δίνει, μπορεί να σας δώσει καλές συμβουλές. Περιμένει τη δική σας αντίδραση, μπορεί να σας δώσει καλές συμβουλές. Αλλά εδώ είναι και οι φίλοι οι οποίοι αλλάζουν. Και το επόμενο είναι το γενικό, είναι η ιέρεια. Κοιτάξτε να δείτε, και εδώ σημαίνει μια γυναίκα η οποία είναι αντίζηλος. Τραβάτε κυρίως γυναίκες οι οποίες ασχολούνται και με κάποια πνευματικά κομμάτια, έτσι. Μπορεί να είναι και αυτές, δηλαδή να λένε ταρό, να ξέρω, μπορεί να είστε και εσείς έτσι. Μπορεί να λένε εδώ ταρό, μπορεί να είναι, ξέρω, να κάνω κάποια πράγματα, να λένε το πλεολόγο στον καφέ, το ένα το άλλο. Προσέξτε τα μήνυματα που σας περνάνε, διότι θέλουν να σας χειριστούν εδώ. Και σας λένε ψέματα, δεν σας λένε την αλήθεια. Γιατί εδώ εξετάζουμε το περίεργο και το αρνητικό κομμάτι. Δεν σας λένε την αλήθεια. Προσέξτε το.
δεν είναι εκεί και για τόσο καλό σκοπό όπως θέλουμε να νομίζουμε. Προσέξτε λοιπόν τις γυναίκες οι οποίες υποτίθεται μιλάνε για το καλό σας. Αυτό είναι μια πολύ, που λέει για το καλό σου στα λόγια. Λοιπόν, και εδώ επίσης και το άλλο είναι ελκύεται κι εσείς μαγεία. Γυναίκα. Και βέβαια και κακογλωσιά και ζήλια και τα λοιπά. Στο επόμενο. Ζυγός. Εσείς οι ζύγοι τώρα. Λοιπόν, τι ελκύεται. Άστατη, απάθεια, πολύ ίντριγκα, ίντριγκαδόροι και νομίζουν ότι είναι και στρατηγοί. Λοιπόν, ειρήνη με οποιοδήποτε τίμημα, θέλουν να κάνουν ειρήνη, εντάξει, αλλά δεν τους ενδιαφέρει τίποτε άλλο, αναποφάσιστη, μούτρα, είναι οι άνθρωποι με πολλά μούτρα, υποκριτικοί βεβαίως, μπορεί να βλάψει ανθρώπους χωρίς να το θέλει. Οικογενειακά προβλήματα και κρυφή εχθρή και μίσος. Ελκύεται τους κρυφούς εχθρούς και το μίσος αυτών των εχθρών. Είπαμε, εξετάζουμε. Ζώδιο, οροσκόπο, μεσουράνι. Πάμε στο επαγγελματικό κομμάτι. Εδώ ελκύεται λοιπόν, νομίζετε ότι ελκύεται, βλέπουμε το αρνητικό κατά κάποιο τρόπο, νομίζουμε ότι ελκύουμε την ευτυχία και ότι άλλοι είναι μαζί μας και είμαστε αλλά από πίσω όμως υπάρχει κριτική. Είναι και η οικογένεια, το τέσσερα είναι ο αριθμός της οικογένειας και κυρίως μπορεί να προέρχεται από θέματα από το οικογενειακό σας περιβάλλον. Εσείς νομίζετε ότι εντάξει θα πάνε καλά, όλα είναι καλά, αλλά όμως από πίσω κινούνται άλλα νήματα. Υπάρχει, λαμβάνετε και εσείς υποκρισία, έτσι. Δηλαδή και εσείς μπορεί να είστε υποκριτικοί σε κάποιες φορές, δηλαδή ναι δεν σημαίνει τίποτα, αλλά του ελκύεται το αντίστοιχο σαν καθρέφτισμα. Στα επαγγελματικά σας υπάρχει ένας ερημίτης. Στην απομόνωση σας βάζουν, έτσι. Σας απομονώνουν. Μπορεί να υπάρχει ένα πρόσωπο, παρθένος στο ζώδιο. Μπορεί να έχει ένα ζώδιο ή οροσκόπος ή μεσουράνημα κι αυτός, ο οποίος σας βάζει στον πάγο, έτσι. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα στην απομόνωση. Απομόνονται και εκείνος από εσάς, βάζει στην απομόνωση και επίσης αυτό σε αρνητικό σημαίνει και ραδιουργεί εναντίον σας. Και το κάνει με κρυφό τρόπο, το κάνει με μυστικό τρόπο. Για να δούμε το γενικό. Το γενικό είναι ο Άσος Πεντάκτηνο. Ναι, εδώ έχει να κάνει με θέματα τώρα. Ο Άσος Πεντάκτηνο έχει να κάνει με θέματα οικονομικά. Κυρίως αυτό το οποίο μπορεί να κρίνουν σε εσάς είναι ή η προσπάθεια σας στο οικονομικό, ή αν εσείς εκφραστείτε και πείτε ρε παιδί μου, θέλω να αυξήσω το οικονομικό μου εισόδημα, να κάνω και ένα κατ' άλλο. Τρώτε κριτική και προσπαθούν με ποιο τρόπο θα εμποδίσουν να κάνετε αυτό το ξεκίνημα. Η εχθρή σας, έτσι, η κρυφή σας εχθρή. Και το μίσος. Σαν να λένε ρε παιδί μου, εσύ. Δηλαδή, σας υποτιμούν. Λένε, εσύ θα κάνεις νέο ξεκίνημα στα οικονομικά. Πας καλά. Δεν το κατάλαβες, έτσι. Ένα τέτοιο πράγμα. Προσοχή, είπαμε. Θέλει προσοχή. Εδώ απλά ανακαλύπτουμε αυτή τη στιγμή αυτές τις δυναμικές. Τώρα ο καθένας το πώς θα το χειριστεί είναι ένα άλλο θέμα. Σκορπιοί λοιπόν. Για να πάμε να δούμε τους σκορπιούς εδώ, τι γίνεται. Νησί κακός, γιατί κι εσείς έχετε μέσα, είστε περίεργοι, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι. Τα δύο ζώδια, αν θυμάμαι καλά από μια έρευνα, τα δύο ζώδια τα οποία πρωτοστατούν σε δολοφονίες, ας το πούμε, οι serial killers, βάσει στατιστικών είναι η καρκίνη, ναι, η καρκίνη και η σκορπιή. Μου φαίνεται πρώτη είναι η σκορπιή. Λοιπόν, μυστικοπαθής, δεσποτικός, βίαιος, μπορεί να γίνει πολύ βίαιος, σαρκαστικός, καχύποπτος, ζηλιάρης, αδιάλακτος, ακόλαστος, ελκύει απογοητεύσεις. Οι φίλοι του μπορεί να γίνουν οι εχθροί του ξαφνικά. Και προβλήματα στις σχέσεις και απομόνωση και μοναξιά. Γι' αυτό μετατρελαίνει το Σκορπιός και το πάει αλλού για αλλού. Και ξεκινάμε και λέμε τέσσερα ξυφών. Βέβαια. Σε απομονώνουν οι φίλοι σου. Εσύ νομίζεις, εσύ προσπαθείς μέσα από με αισιόδοξο τρόπο θα πάνε όλα καλά, αλλά δεν βλέπεις τα σπαθιά τα οποία έρχονται, γιατί είναι οι λέξεις οι οποίες έρχονται και σε τρυπάνε. Εντάξει. Είναι μια κάρτα η οποία μιλάει όμως για θεραπεία. Είναι μια κάρτα που σου λέει ότι πρέπει να το δεις αλλιώς, όχι εκδίκηση. Δες τι θέλει να σου πει. Εδώ είναι το επαγγελματικό κομμάτι. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί οι οποίοι σε κρίνουν άσχημα. Και εσύ χρειάζεσαι να ηρεμήσεις το μυαλό σου. Γιατί έξω ο κόσμος έχει γίνει πολύ βίαιος και σκληρός για σένα. Βέβαια και εσύ μπορεί να έχεις γίνει, έτσι. Και αυτό να είναι ένα καθρέφτισμα. Πάντα μιλάμε καθρέφτισματα. Δίνω, παίρνω είναι. Λοιπόν, αλλά το 4 ξύφων σου λέει πρέπει να ηρεμήσεις το μυαλό σου. Ηρέμησε εσύ σαν άνθρωπος γενικότερα. Μπορείς να το κάνεις, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Στα συναισθηματικά, μιζέρια.
κυρίως στο οικονομικό κομμάτι και μιζέρι και δεν έχουμε λεφτά και δεν έχουμε εκείνο και μπουρουμπούρου και μπουρουμπούρου, γιατί ο Σκορπιός γίνεται και αιμονικός, τον πιάνουν αιμονές δηλαδή, και κολλάει και γιατί και εκείνο και αυτά και γιατί δεν έχω επιτυχία και γιατί έχει ο άλλος επιτυχία και γιατί έχει και αυτό και εγώ δεν έχω λεφτά και γιατί χρωστάω και κάνω και όμως εδώ δηλώνω και κάτι άλλο. Τη φτώχεια στο συναισθηματικό κομμάτι. Τη φτώχεια και τη μιζέρια στο συναισθηματικό κομμάτι και ο Σκορπιός πραγματικά μπορεί να γίνει και λίγο ζήτουλας. Δηλαδή, δώσε μου λίγο αγάπη, δώσε μου λίγο σημασία. Προσέξτε το αυτό, διότι εδώ οι άλλοι το εκμεταλλεύονται και γίνονται από φίλοι σας εχθροί. Δηλαδή, σας λένε και ο ζήτουλας και εκείνο και ζητάει και του έχουμε κάνει και του έχουμε δώσει, άστο καλό και τον βαρέθηκα, έτσι. Οι άνθρωποι δεν θέλουν πολύ για να αλλάξουν, μην νομίζετε, σε όλα τα επίπεδα. Και φυσικά εδώ σε γενικό πλαίσιο είναι εσείς ονειρεύεστε να είστε ο νικητής, η νικήτρια στις σχέσεις, φλογέρες σχέσεις, πάθος, το ένα το άλλο και ξαφνικά απογοητεύεστε διότι αυτές οι σχέσεις και το άσπρο άλογο και τα λοιπά, αντί για νίκη έρχεται ήττα. Έρχεται δηλαδή εδώ η μεγάλη ήττα. Εδώ δείχνει την προσδοκία σας γενικά στη ζωή, αλλά όμως σε θέματα και συνεργασιών και σε θέματα σχέσεων είναι αυτό που βγήκε προηγουμένως, έρχονται εχθροί και δυνατοί εχθροί που έρχονται να σας πολεμήσουν. Βεβαίως εννοείται αυτά μπορούν να γίνουν και θετικές δόνησεις, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό μπορεί να γίνει θετική δόνηση, αυτό μπορεί να γίνει θετική δόνηση, φεύγουμε από τη μιζέρια, και αυτό μπορεί να γίνει θετική δόνηση που σημαίνει ότι έχω πετύχει στις σχέσεις, ανάλογα βέβαια και με τον προσωπικό χάρτη του καθενός, αλλά βλέπουμε εδώ ένα γενικό πλαίσιο. Εντάξει, εδώ χρειάζεται φίλες και φίλοι την προσοχή σας γενικότερα. Διότι βάλλονται οι σχέσεις σας και οι επαγγελματικές αλλά και οι συναισθηματικές. Επόμενο ζώδιο, τοξότης. Οι τοξότες λοιπόν μπορεί να γίνουν πολύ εριστικοί, υπερβολικοί στα αυτά που λένε, φλίαροι, μπουρουμπούρου και μπουρουμπούρου και με εκείνο και τ' άλλο και έκανα αυτό, ομοί, αναβλητικοί, τζογαδόροι, είναι τα τζογαδόρικα ζώδια, πιεστικοί, οξύθυμοι, ζηλωτές, δηλαδή είναι φανατικοί ζηλωτές. Δηλαδή στη θρησκεία, στο πούμε, μπορεί να γίνουν ζηλωτές. Δεν δέχονται τίποτα. Δεν ούτε κοιτάνε δεξιά, αριστερά, είναι δηλαδή εκεί. Α, ισχύει αυτό. Λοιπόν, πολυάριθμοι εχθροί, βίαιοι συνήθως, στο έλεος ύπουλων ανθρώπων, έχει ψεύτικους φίλους και διαζύγια λόγω θυμού. Οι τοξότες μπορεί και οι ίδιοι βέβαια να γίνουν πολύ θυμωμένοι, να βγάλουν πάρα πολύ θυμό και βία και οι ίδιοι, να γίνουν πολύ βίαιοι λεκτικά, αλλά ελκύουν και ανθρώπους. Μέσα από τη συμπεριφορά τους, να το πούμε έτσι, όπου μπορεί να γίνει να υπάρχουν σκληρά διαζύγια. Λοιπόν, πάμε να δούμε το συναισθηματικό κομμάτι και είναι το 6 πεντάκτινο. Να το. Εδώ έχει να κάνει με τις σχέσεις. Εδώ σου λέει, για να έχεις υγιείς σχέσεις πρέπει να βάζεις ισορροπίες, κάρμα, αίτιο και τιατό, θα δώσω, θα πάρω, θα γίνει έτσι εκείνο. Αλλά από την άλλη όμως, το 6 πεντάκτινο σημαίνει φτώχεια. Σημαίνει φτώχεια στο συναισθηματικό. Συγγνώμη, εδώ είναι, το επαγγελματικό. Αν είπα προηγουμένως συναισθηματικό, συγχωρέστε με, είναι το επαγγελματικό. Ξεκινάμε με το επαγγελματικό. Στο οποίο πρέπει να κρατηθούν ισορροπίες. Βέβαια, επηρεάζει και το κομμάτι της, το συναισθηματικό, διότι το pattern περίπου είναι, περίπου θα έλεγα, το ίδιο και στα επαγγελματικά και στα οικονομικά. Αλλά εδώ λέει ισορροπίες, κρατάμε ισορροπίες. Στα οικονομικά δεν βγαίνει και πολύ μεγάλη επιτυχία. Εδώ δεν είναι η κάρτα δηλαδή, που θα βγάλει και πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά το σημαντικό είναι προσέχω σχέσεις. Προσέχω σχέσεις να είμαι δίκαιος, δίκαια με τους ανθρώπους και να έχω και μια ηρεμία. Στο συναισθηματικό πάμε τώρα, το οποίο είναι εδώ σημαίνει φεύγω. Κοιτάζω αλλού. Σε τέτοιες καταστάσεις εδώ σημαίνει ότι πολλές φορές δεν είστε ικανοποιημένοι από τη ζωή σας, από τη σχέση που υπάρχει, στα θέλω σας, σε αυτά τα οποία πιστεύετε, σε αυτά τα οποία θέλετε να κάνετε, γυρνάτε την πλάτη στο παρελθόν και κοιτάτε το μέλλον που θα φύγετε να φύγετε μακριά, έτσι, από ανθρώπους και καταστάσεις και γεγονότα τα οποία σας έχουν κουράσει και σας έχουν πληγώσει και φυσικά εννοείται και από εχθρούς. Και το γενικό που υπάρχει είναι ο ήλιος. Εσείς θέλετε αυτό το πράγμα, θέλετε την περιπέτεια, θέλετε την αγάπη, τη ζωή, τον έρωτα, να περνάτε όμορφα. Έλα μου ντε όμως, όπου ναι, είναι άλλο το θέλω και το επιθυμώ και άλλο πώς συμπεριφέρομαι έξω στη ζωή. Και εδώ αυτή η κάρτα, ο ήλιος βέβαια είναι πολύ θετική, μπορεί όμως στο αρνητικό κομμάτι να σημαίνει αντί για αυτό εδώ πέρα, να είναι ανάποδο ας πούμε, και να υπάρχει το διαζύγιο που είπαμε, να υπάρχουν οι κακές σχέσεις, οι κακές φιλίες, οι κακές συνεννοήσεις, οι παρεξηγήσεις συνεχόμενες. Και αυτό διότι εσείς μπορεί να σκέφτεστε διαφορετικά από τους άλλους ανθρώπους. Και γι' αυτό έχει βγει αυτή η κάρτα που λέει ζήγησε τα πράγματα και δες και οι άλλοι άνθρωποι τι ζητάνε και πώς σκέφτονται. Αυτά λοιπόν για τον τοξότη. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο ζώδιο.
που είναι ο εγώκερος. Οι εγώκεροι λοιπόν, πάμε. Δεσποτικοί, δεν συγχωρούνε, το μυαλό μόνο κυβερνάει την καρδιά, πολύ ψυχρή, υπερβολικά φιλόδοξη, επικριτική, σκυθροπή, αμήλυτη, ανέκφραστη, δεν ξέρετε τι κρύβουν στο μυαλό τους, μυρολάτρες, ελκύουν εχθρούς και προδότες. Θέλουν να βλάψουν τη θέση τους, δηλαδή τη θέση τη δική τους, να τον ανατρέψουν απρόπτα και τον αδειάζουν εύκολα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει να κάνει και στα επαγγελματικά, αλλά έχει να κάνει και στο συναισθηματικό κομμάτι. Ξεκινάμε λοιπόν με το επαγγελματικό κομμάτι, που είναι ένας υπότης κούπα. Ο υπότης κούπα έρχεται μεν με την ιδέα της προσφοράς, έλα φιλαράκι να σε βοηθήσω, να σε κάνω, καλώς ήρθες, και μετά τσουπ, αυτός εδώ πέρα με διπλωματικό τρόπο, γιατί είναι διπλωμάτες, έτσι. Τα ζώδια του νερού είναι πολύ διπλωματικά και ελίσσονται και ό,τι κάνουν το κάνουν στα κρυφά. Εντάξει, πολλές κινήσεις γίνονται στα κρυφά. Δεν θα κρίνουμε τώρα αν είναι καλό ή κακό, διότι κάποια πράγματα ναι, δεν πρέπει να λέγονται, είναι και υπάρχουν και μυστικά. Αλλά εδώ αφορά κυρίως άντρες. Επίσης, εδώ αν είστε εγώ καιροί, σημαίνει και ζώδια του νερού. Δηλαδή, είτε άντρας είτε γυναίκα, φαίνεται ότι ελκύεται ζώδια του νερού και θα πρέπει να βρείτε τις ισορροπίες και τα κουμπιά τους για το πώς θα επικοινωνήσετε μαζί τους για να μην σας αδειάζουν και σας προδώσουν. Αυτά σας προδίδουν. Ζώδια του νερού σας προδίδουν. Και βεβαίως έχει και νόημα αυτό, διότι ο εγώκερος, κυρίως σαν πόλος, αν είστε εγώκερος, είτε άντρας είτε γυναίκα, και έχετε τώρα ζώδιο απέναντί σας, άντρα ή γυναίκα, με οροσκόπο ή ζώδιο εγώκερο, καρκίνο, είναι το alter ego σας. Και συνήθως υπάρχουν μεγάλες προδοσίες. Προσέξτε το. Στο συναισθηματικό κομμάτι, μία βασίλισσα ξυφών. Αυτή εδώ είναι, Παναγιά μου, βόηθα. Κύριος ελκύεται γυναίκες, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη δύναμη, πολύ μεγάλη πραγματικά δύναμη, δεν καταλαβαίνουν, ζώδια του αέρα, είναι και εδώ έρχονται με σκοπό να σας πολεμήσουν. Ελκύεται γυναίκες του αέρα που έρχονται να σας πολεμήσουν. Συναισθηματικά και επαγγελματικά θα βάλω εδώ, αλλά και από το γύρω περιβάλλον σας, προσέξτε πάρα πολύ, διότι το μαχαίρι, το ξύφος θα τον μπήξουν πολύ βαθιά μέσα στο κορμί σας. Λοιπόν, και θέλει προσοχή. Στο θετικό βέβαια υπάρχει το αντίθετο, έτσι. Αν πάμε σε θετικές δονήσεις και δουλέψουμε αυτά τα πράγματά μας, τότε σημαίνει ότι αυτή εδώ πέρα είναι εκεί για να σας υπερασπιστεί. Είναι ο φύλακας αγγελός σας. Αυτός εδώ πέρα είναι για να σας βοηθήσει και συναισθηματικά, να πει έλα ρε φιλαράκι, θα σε βοηθήσω εγώ. Αυτή εδώ πέρα είναι μην ανησυχείς βρε εγώ καιρίνα. Εγώ εδώ θα βγω μπροστά να πολεμήσω μαζί σου, θα βγω ανάχωμα μπροστά για να μην πάθεις τίποτα. Αυτό είναι το θετικό. Το αρνητικό, γιατί εξετάζουμε λίγο το αρνητικό κομμάτι, είναι το αντίθετο. Έρχεται εδώ και τζου, καρφώνει όσο δεν πάει άλλο. Λοιπόν. Και στο γενικό πλαίσιο είναι και ένας βασιλιάς. Τι γίνεται εδώ. Πολλά πρόσωπα, πολλοί άνθρωποι, ένας βασιλιάς ξυφών. Εδώ σημαίνει και τίτλο, σημαίνει και προϊστάμενη, σημαίνει και πατέρας, σημαίνει και πατριαρχική φιγούρα, σημαίνει και κληρονομικά, σημαίνει και νομικά, σημαίνει ό,τι θέλετε βάλετε εδώ πέρα. Το γενικό πλαίσιο είναι να μην τον θυμώσετε, έτσι. Κοιτάξτε, να δείτε εδώ, είναι πολύ θυμωμένος. Άμα τον θυμώσετε, Παναγιά μου βοήθεια. Λοιπόν, εδώ σημαίνει και λεκτική βία. Εδώ σημαίνει και πράγματα, δηλαδή και επιχειρήματα, τα οποία σας παγιδεύουν. Σας φέρουν από εδώ, σας το φέρουν από εκεί και σας έχουν παγιδέψει. Και βεβαίως, επειδή είναι πολύ ισχυρές κάρτες, γιατί είναι και πρόσωπα εδώ, εσείς ως εγώκεροι και εγώκερινες, χρειάζεται να βρείτε τα πατήματά σας, να δείτε με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσετε. Δηλαδή, όχι, δηλαδή, προσέξτε, έχετε μούτρα. Σας κοιτάνε και λένε, «Ωχ, πάλι με μούτρα ήρθε». Είστε σκυθροποί και αμήλυτοι ή αμήλυτες. «Ωχ», λένε, «πάλι ήρθε με βαριά ενέργεια και αρνητική ενέργεια», που λένε, έτσι. Λοιπόν, οπότε χρειάζεται ένας άλλος τρόπος ιδιαίτερος προσέγγισης στους ανθρώπους. Ωραία. Εγώ απλά το λέω έτσι γενικό, τώρα ο καθένας πώς θα το ακολουθήσει είναι μεγάλη κουβέντα, είναι εκτός πλαισίων αυτού του βίντεο. Πάμε τώρα. Υδροχόοι. Τι ελκύουν. Λοιπόν, απρόβλεπτοι ήδη, ιδιότροποι, βαριέται, ψυχροί, καθυλωμένοι στη γνώμη τους, εκεντρικοί, απρόσωποι, απίθαρχοι, ελκύοι ανθρώπους με δύναμη όπου θέλουν να τον βλάψουν. Μπορεί να ανέβει κοινωνικά, οικονομικά, αλλά εμφανίζονται εχθροί που θέλουν να τον γκρεμίσουν. Θέλουν να σας γκρεμίσουν σε αυτό το οποίο έχετε φτιάξει. Και εδώ τι έχουμε. Α, εδώ ξεκινάμε στα επαγγελματικά, το οποίο είναι το 7 πεντάκτημα. Δουλεύετε εσείς, προσπαθείτε, αλλά έρχεται κάποιος ή κάποια η οποία σου λέει προσπάθησες τόσο καιρό, αλλά εγώ θα στα πάρω.
Τι, έφτιαξε στάτους, τι, ανέβηκες ψηλά, δεν κατάλαβα φιλαράκι. Εγώ θα έρθω και θα σε γκρεμίσω. Και αυτά που έφτιαχνες με υπομονή, στα οικονομικά θα βρεις πολλά εμπόδια από εμένα και στα επαγγελματικά. Λοιπόν, στο επόμενο, στο συναισθηματικό κομμάτι είναι η εγκράτεια. Η εγκράτεια γενικά έχει να κάνει με τις σχέσεις όντως. Εκείνο που πρέπει να καταλάβεις εσύ, υδροχόε, είναι ότι υπάρχει μία χημεία μεταξύ των ανθρώπων. Ή ταιριάζεις ή δεν ταιριάζεις. Εντάξει. Και επειδή το πας πολύ λογικά εσύ και δεν καταλαβαίνεις, δεν βλέπεις και το μεταφυσικό, ας το πούμε, το πνευματικό κομμάτι, το αγνοείς και μετά βρίσκεσαι εκτεθειμένος, διότι οι άνθρωποι με τους οποίους δεν θα ταιριάξουν μεταξύ τους στη χημεία τους, θα σε προδώσουν, θα σε γκρεμίσουν. Διότι και εσύ γίνεσαι αριστικός, γίνεσαι περίεργος, γίνεσαι πολύ κυνικός ή πολύ κυνική, πολύ τετράγωνη λογική, με αποτέλεσμα ο άλλος να λέει: Όχι, ρε φίλε, υπάρχει ψυχή. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Ο άλλος δηλαδή, που θα γίνει εχθρός σας, λέει: Όχι, ρε φίλε, υπάρχει ψυχή, υπάρχει φιλότιμο, υπάρχει καρδιά, υπάρχει συνέστημα, υπάρχει και Θεός που λένε, έτσι. Το έχετε ακούσει πολλές φορές σαν έκφραση. Εκεί, αν το ακούτε σαν έκφραση και είστε παρατηρητικοί, κάτι έχετε τσιγκλίσει τότε και τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Λοιπόν, στο γενικό πλαίσιο είναι ο άσος, λοιπόν, μπαστούνι. Ο άσος μπαστούνι θέλει να σας πει ότι θα τα βρείτε μπαστούνι. Ναι, πραγματικά αυτό είναι. Και από ανθρώπους που θα έρθουν να παλέψουν και να σας παλέψουν με τον μπαστούνι τους, δηλαδή με τη δύναμή τους, με την εξουσία τη δικιά τους, με τη δυναμική τους. Στο θετικό βέβαια σημαίνει ότι εσείς κάνετε νέα ξεκινήματα και νέα πράγματα και τελικά στο θετικό σημαίνει «ΟΚ, έχω καταλάβει τι συμβαίνει, τι γίνεται, πάω από την αρχή, το ξεκινάω, πάμε να κάνουμε, να χτίσουμε, να το βρούμε κτλ». Αλλά εδώ όμως είναι ένα ξύφος, σαν ξύφος, το οποίο είναι έτοιμο να σας πολεμήσει με ένταση, δύναμη και φωτιά, που λένε καταστροφή, που λέμε καμένη γη, ξεκινάει από ένα σπίρτο. Αυτό είναι σαν ένα σπίρτο το οποίο είναι έτοιμο να ανάψει και να σας τα καταστρέψει όλα. Ωραία. Και στο επόμενο, στους ιχθύς πηγαίνουμε. Ιχθύς λοιπόν, τι ελκύουν. Και οι ίδιοι βέβαια τι αρνητικά έχουν. Αναβλητικοί, να τα φέρω και κοντά. Πολυλογάδες, μελαγχολικοί, πολύ απεσιόδοξοι, άτολμοι, νοθροί, μαλθακοί. Νιώθουν καμιά φορά ότι δεν τους καταλαβαίνουν. Έχει τάσεις φυγής, ελκύει συνήθως άτομα κρόνιας φύσης. Θα σας το εξηγήσω και αποκτά φανερούς και κρυφούς εχθρούς που θέλουν να το βλάψουν. Μοιραίες συμπτώσεις. Λοιπόν, κρόνιας φύσης εννοούμε τώρα ανθρώπους όπου έχουν ισχυρό κρόνο, να το πω έτσι, στο προσωπικό τους χάρτη, ή μπορεί να είναι επίσης εγώκεροι, ή μπορεί να έχουν διπλό εγώκερο, δηλαδή να έχουν και ζώδιο αλλά και οροσκόπο εγώκερο, ή επίσης να έχουν ένα συνδυασμό και ζώδιο, οροσκόπο ή μεσουράνημα στον εγώκερο, μία από αυτές τις τριπλέτες δηλαδή, ή αν υπάρχει πολύς κρόνος, ισχυρός κρόνος στο χάρτη κάποιων ανθρώπων. Τώρα βέβαια μπορεί να μην το γνωρίζετε αυτό, αλλά λέμε ελκύουν αυτά τα άτομα. Εντάξει, κρόνιες συνήθως, κρόνιους και χθόνιους ανθρώπους. Οι κρόνιοι άνθρωποι γίνονται, μπορεί να γίνουν και χθόνιοι άνθρωποι. Ο κρόνος παλιά λατρευόταν ως κρόνιο φως που λέμε και λατρευόταν ως το λαμπερό φως του κρόνου, έτσι. Μετά όμως άλλαξε, διαστρεβλώθηκε και γι' αυτό λέμε και τους κρόνιους αποστάτες, οι οποίοι είναι άνθρωποι δηλητηριασμένοι στην ψυχή. Δεν λέω περισσότερα, είναι άλλη κουβέντα. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ να δούμε στο επαγγελματικό κομμάτι, το οποίο είναι το 3 πεντάκτινο. Ενώ μεν έχετε πολλές δυνατότητες στο επαγγελματικό και μπορείτε να πετύχετε και να κάνετε, υπάρχουν άνθρωποι όπου σε θέματα συνεργασίας δεν θέλουν να δουλέψουν μαζί σας. Και έχει βγει πεντάκτινο και από πίσω σε επίπεδο είναι ζώδια γης, εγώκεροι, ταύροι, παρθένοι, και βέβαια μπορεί να είναι και κρόνιο, έτσι. Επειδή έχει γη και ο κρόνος έχει μία σχέση γενικότερα με την ύλη και με τη γη, εσείς εδώ στα επαγγελματικά σας δυσκολίες και συνεργασίες, δύσκολα πράγματα με συνεργασίες. Δεν τα πολύ βρίσκεται εύκολα. Σε θέματα συναισθηματικά κουβαλάτε βάρος. 10 μπαστούνι. Τα καταφέρετε μεν, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που, οι οποίοι τι θέλουν να κάνουν, θέλουν να έρθουν και να σας πετάξουν το βάρος τους. Να σας πούνε, α, ωραία, έχω ένα βάρος, πάρ' το εσύ, κουβάλα το εσύ. Και γι' αυτό οι ιχθύς γίνονται και το ζώδιο το οποίο κουβαλάνε, πώς να σας το πω, κουβαλάνε των αλωνών τα προβλήματα και δηλητηριάζονται μετά και οι ίδιοι. Εδώ έρχονται άνθρωποι, σας πετάνε το πρόβλημά τους και λένε, α, σου πέταξε το μπαλάκι, δικό σου είναι τώρα το πρόβλημα, λύσε εσύ το δικό μου το πρόβλημα. Καταλάβατε τι παίζει και τι γίνεται. Γι' αυτό λέμε μοιραίες συμπτώσεις. Και αυτό συμβαίνει και στη σχέση. Σου λέει, α, εγώ, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι ξεκάθαρος, σου είπα,
Πάρ' το τώρα εσύ, τον μπαλάκι και ενώσε μια σχέση. Πρέπει και οι δύο ειλικρινά να αρχίσουν να βλέπουν και να μην υπάρχουν εγωισμοί. Και στο επόμενο λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο γενικό είναι η διαμάχη. Πέντε πεντάκτηνο, πολύ φωτιά, είναι εδώ, σας τραβάνε το σκηνή όσο δεν πάει άλλο. Θέλουν να σας βλάψουν. Σας κοιτάνε, κοιτάζονται βέβαια στα μάτια, θέλουν να σας βλάψουν. Μπορεί να το παίζουν και φίλοι, αλλά από κάτω κόβουνε, πριονίζουνε τη θέση σας. Και φυσικά εννοείται ότι έχουμε και εδώ μοιραίες συμπτώσεις. Είναι το 5, το 5 σημαίνει και συνάντηση, έτσι, σημαίνει και ένα σημείο, ένα τόπο συνάντησης και το έδαφος δεν είναι τόσο ασφαλές εκεί που έχω πάει. Οπότε, φίλες και φίλοι μου και εσείς ηχθείς, πρέπει να προσέξετε αυτές τις δονήσεις και, και ανθρώπους κυρίους και ζώδια γης και ζώδια φωτιάς, τα οποία δεν είναι και τόσο θετικά απέναντί σας. Λοιπόν, και εδώ ολοκληρώνεται η ανάλυση μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζω να σας άρεσε, νομίζω ήταν πολύ διαφωτιστικό, ήταν πολύ κατατοπιστικό. Ελπίζω να είστε καλά, να σας άρεσε. Ανανεώμε το ραντεβού μας για κάτι επόμενο πολύ όμορφο και πολύ ωραίο. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Αν είσαι καινούριος, κάνε την εγγραφή σου. Εσείς οι παλιοί, βάλτε το like σας. Και να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να περνάτε καλά, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα.